Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ωραία πράγματα σήμερα. Ωραία πράγματα. Είμαι ενθουσιασμένη. Το κανάλι μας έχει αποτέλεσμα. Βοηθάει τους ανθρώπους που το παρακολουθούμε και είμαστε μέλη αυτής της ψυχοεκπαιδευτικής κοινότητας να εξελισσόμαστε σε καλύτερες εκδόσεις του εαυτού μας και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα και τη σχέση μας με τον εαυτό μας, αλλά και τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Έχω τρία πράγματα να σας διαβάσω σήμερα. Θα έχετε δει στον τίτλο του βίντεο ότι είναι επιτυχής αντιμετώπιση του nagging και ανάγκη για κλείσιμο, closure λέγεται στα αγγλικά. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Αν δεν έχετε πατήσει ήδη εγγραφή, πατήστε το κουμπάκι για εγγραφή και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε τα με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι παρακολουθούν τα βίντεό μας, τόσο ανεβαίνει και το κανάλι μας. Και ανεβαίνει και από άποψη ποιότητος και περιεχομένου. Λοιπόν, το πρώτο που διάβασα πριν λίγο είναι ένα σχόλιο κάτω από το χθεσινό βίντεο, που είναι μια ιστορία επιτυχούς αντιμετώπισης nagging, που γράφει μια φίλη. Και πώς το χειρίζεσαι αυτό όταν σε πληγώνει, αλλά αγαπάς τον άλλο και δεν θέλεις να τον προσβάλλεις? Δηλαδή πώς το χειρίζεσαι αυτό όταν ο άλλος σου κάνει nagging, σε πληγώνει το nagging που σου κάνει, γιατί το nagging πάντοτε έχει στόχο να πληγώσει. Και όπως είπαμε και στο χθεσινό βίντεο, έχει να κάνει με τον πομπό και όχι με τον δέχτη αυτό που συμβαίνει στο nagging. Γιατί επιπλέον πιστεύεις ότι δεν έχει συνειδητά τουλάχιστον κακή πρόθεση. Η αλήθεια είναι ότι η κακή πρόθεση κάποιες φορές μπορεί να μην είναι συνειδητή. Να μην συνειδητοποιεί κάποιος άνθρωπος ότι κάτι που λέει και το ονομάζει καλοπροαίρετο σχόλιο, ότι μπορεί να είναι κακοπροαίρετο σχόλιο, να μην συνειδητοποιεί τι συμβαίνει μέσα του. Ίσως να υποβόσκει κάποιος φθόνος, που όμως στη ζυγαριά της συγκεκριμένης σχέσης είναι αποδεκτός. Ποιος είναι τέλειος? Εγώ θα σας πω ότι δεν αποδέχομαι να φθονώ κανέναν. Δεν το έχω αποδεχτό από τον εαυτό μου να έχω φθόνο προς οποιονδήποτε. Γιατί ο φθόνος σημαίνει φθονώ την ευτυχία του άλλου, νιώθω άσχημα που ο άλλος είναι καλά, νιώθω άσχημα που ο άλλος είναι ευτυχισμένος και θέλω να μην είναι καλά. Ενώ έχουμε πει ξανά ότι η ζήλια είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που σημαίνει βλέπω τον άλλον να είναι καλά και θέλω να το μιμηθώ. Θέλω κι εγώ να είμαι επίσης καλά. Θέλω κι εγώ να φτιάξω τα μαλλιά μου έτσι σε αυτό το χρώμα που τα φτιάξε αυτή η φίλη μου και είναι ωραίο και της πάει. Θέλω κι εγώ να φορέσω ένα ωραίο φόρεμα όπως αυτό που φόρεσε μια άλλη φίλη μου και μου άρεσε. Θέλω κι εγώ να έχω μια χαρούμενη οικογένεια όπως έχει φίλη μου, π.χ. Ενώ φθόνος σημαίνει δεν θέλω οι άλλοι να τα πάνε καλά. Ενοχλούμε να βλέπω τους άλλους χαρούμενους. Ενοχλούμε να βλέπω τους άλλους να βρίσκονται σε ευδαιμονία και θέλω να τους το χαλάσω. Ή δεν μ' αρέσει που οι άλλοι έχουν ένα υλικό αγαθό και θέλω να το χάσουν. Δεν θέλω να αποκτήσω κι εγώ το ίδιο. Άρα ο φθόνος είναι ένα εξαιρετικά κακό συνέστημα, το οποίο δεν πρέπει να επιτρέπουμε εμείς ήδη στον εαυτό μας να το βιώνουμε και σίγουρα δεν είναι καλή ιδέα να το θεωρούμε αποδεχτό και από τους άλλους. Είπαμε, προστατεύουμε εαυτούς και αλλήλους. Εγώ δυστυχώς, λέει η φίλη, μένω άλαλη, αρνούμενη να πιστέψω ότι ο άλλος μου κάνει nagging. Εντάξει, το να μένεις άλλαλος μπροστά στην κακία είναι κάτι το οποίο το παθαίνουμε πολλοί άνθρωποι, ειδικά όσοι έχουμε ζητήματα παιδικής κακοποίησης και σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Το nagging μπορεί να είναι ένα ερέθισμα το οποίο να μας προκαλεί μια συναισθηματική αναδρομή και να μας παίρνει πίσω συναισθηματικά στην εποχή εκείνη που μας προσέβαλαν οι γονείς μας, που μας χτυπούσαν με τα λόγια τους, με τις πράξεις τους, με τα χέρια τους και εμείς μέναμε άλαλοι. Και νομίζω είχαμε μιλήσει και σε διάφορα άλλα βίντεο στο κανάλι παλιότερα για αυτό το φαινόμενο που όταν ακούσουμε κάτι που είναι τοξικό, όταν ακούσουμε κάτι που είναι έστω και αδιόρατα κακοποιητικό ή ξεκάθαρα κακοποιητικό, ότι μπορεί ως μηχανισμό άμυνας να έχουμε το freeze, δηλαδή να παγώνουμε. Άρα η φίλη παγώνει όταν δέχεται nagging, μένει άλαλη και αρνείται να πιστέψει ότι ο άλλος της κάνει nagging.
Άρα εδώ έρχεται η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Λέει ρίχνω το φταίξιμο σε μένα, ότι και καλά δεν δέχομαι κριτική. Περνάει πολύς χρόνος μέχρι να αποδεχτώ τι έχει συμβεί. Δηλαδή η πρώτη της αντίδραση είναι να παγώσει, να μείνει άλλαλη. Η δεύτερη αντίδραση είναι να πει εγώ φταίω, εγώ έχω πρόβλημα που δεν δέχομαι κριτική, να το ρίξει πάνω της δηλαδή, να εσωτερικεύσει την αρνητικότητα που της δίνει ο άλλος που της κάνει nagging. Περνάει πολύς χρόνος μέχρι να αποδεχτώ τι έχει συμβεί. Δηλαδή της παίρνει αρκετό χρόνο για να συνειδητοποιήσει ότι όντως έχει δεχθεί nagging, ότι όντως έχει δεχθεί αρνητική επίθεση από τον άλλον, αδιόρατη τοξικότητα από τον άλλον. Οπότε πλέον οποιαδήποτε συζήτηση περί αυτού θα ήταν άκερη. Οπότε αν έρθεις μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο να συζητήσεις για το τι έγινε πριν, δεν θα σου πει άλλος, μα είσαι τρελός, έχεις πρόβλημα, θυμάσαι τι έγινε πέρσι, πρόπερσι, πριν 2 χρόνια. Και τελικά μου μένει μόνο η πικρία και σταδιακά απομακρύνομαι από τη σχέση παρόλη την αγάπη. Και της απάντησα εγώ της φίλης, επειδή ρωτάει και πώς το χειρίζεσαι αυτό. Λες ξεκάθαρα στον άλλο ότι σε στενοχώρησε και σε πλήγωσε με αυτά που σου είπε και του δίνεις την ευκαιρία να κατανοήσει, να καταλάβει και να ανασκευάσει. Αν έχει καλή πρόθεση, θα βελτιωθεί η σχέση. Αν δεν έχει, θα τελειώσει με καθαρότητα. Θα είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Αν σε έναν άνθρωπο απαντήσεις πίσω στον έγκυν και του πεις «αυτό που μου είπες με έχει ενοχλήσει γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Με στενοχώρησες γιατί έθιξες, για παράδειγμα, το μακιγιάζ μου, είναι ύφιστο χθεσινό βίντεο». Και αν ο άλλος δεν σου απαντήσει τίποτα ή σε βγάλει τρελό, τότε είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να σχετιστεί ουσιαστικά μαζί σου και δεν θέλει να έχει μία σχέση η οποία να είναι καθαρή, να είναι αγνή, να είναι ηλιθινή. Ναι, είμαστε άνθρωποι, ναι, κάνουμε λάθη, πολλές φορές κάνουμε λάθη εκ παραδρομής. Μπορεί να μας ξεφύγει και να νιώσουμε φθόνο και να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κάναμε ένα σχόλιο το οποίο είχε ως κίνητρο το φθόνο, όπως έχω πει και προηγουμένως, ο φθόνος δεν είναι καλό πράγμα, δεν είναι καλή... Είναι ένα δευτερογενές συνέστημα ο φθόνος, δεν είναι πρωτογενές συνέστημα, δεν είναι κάτι που το νιώθεις αυτόματα, είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται από το σετ των πεπιθήσεων και των αντιλήψεων σου. Οπότε για να φτάσεις να νιώθεις φθόνο σημαίνει ότι έχεις μέσα σου κάποιες στερεωμένες προβληματικές πεπιθήσεις. Ότι για παράδειγμα εσύ είσαι καλύτερος από τους άλλους, ότι η ζωή σου χρωστάει πράγματα γιατί στους άλλους τα έχει δώσει και σε σένα δεν τα έχει δώσει. Ίσως είσαι σε μια κατάσταση που έχεις αφαιθεί και δεν προσπαθείς να καλυτερέψεις τη ζωή σου και βγάζεις μόνο πικρία. Λέω ξανά, είναι δευτερογενές συναίσθημα φθόνος, γιατί επέρχεται η γνωστική διεργασία για να το βιώσεις, ενώ η ζήλια μπορεί να είναι πιο πρωτογενές συνέστημα, δηλαδή αυθόρμητα να νιώσουμε ζήλια και μετά με το μυαλό μας να πούμε «Α, ωραία τα μαλλιά της Μαρίας, πω πω τι ωραίο χρώμα, α, θα κάνω κι εγώ». Και τελειώνει η κουβέντα. Ενώ ο φθόνος, είπαμε, είναι ένα πολύ αρνητικό συνέστημα το οποίο έχει μέσα αρνητική εικόνα και για τη ζωή και για τους άλλους ανθρώπους και για εμάς τους ιδίους. Ο φθόνος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ίδιον ενός ανθρώπου πνευματικού και ενός ανθρώπου που εξασκεί την πνευματική καλλιέργεια. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο email που θέλω να σας διαβάσω. Θα θυμάστε όλοι, όσοι μπαίνετε στην κοινότητα, στην καρτέλα κοινότητα, στις αρχές του χρόνου υπήρχε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο που έβαλα την πρωτοχρονιά, που ανέβηκε την πρωτοχρονιά, το οποίο ήταν ένα σχόλιο που θεώρησα nagging, αφορούσε το σκύλο. Απάντησα στον άνθρωπο εκείνο και μετά έκανα ανάρτηση, σβήνοντας το όνομά του εννοείται, στην κοινότητα για αυτό το ζήτημα. Ένα λεπτό να βρω τι ακριβώς είχε γράψει. Και αυτό το σχόλιο είχε χρησιμεύσει αρκετά στο να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από το nagging. Λοιπόν, να το βρω εδώ. Ήταν ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο που ανέβηκε την πρωτοχρονιά. Άρα πρέπει να πάω πίσω στην πρώτη ή Δευτέρα του χρόνου στην κοινότητα. Πάμε πίσω. Λοιπόν, μου έγραψε ένας άνδρας.
Αγαπητή Θέκλα, σου οφείλουμε όλη μας τεράστια ευγνωμοσύνη γιατί μας βοηθάς αποφασιστικά να εξελίξουμε το επίπεδο της συνείδησής μας και της συναισθηματικής μας νοημοσύνης. Ωστόσο, θα ήθελα να σου πω το εξής για τον Λάκη και ελπίζω να μην σε πειράξει. Εγώ στη θέση σου θα τον έδινα για περαιτέρω εκπαίδευση γιατί είναι πολύ κτητικός μαζί σου. Είναι φανερό ότι καταλαβαίνει πως εσύ εκείνη την ώρα κάνεις κάτι για όλους μας που σε γεμίζει και σε ευχαριστεί. Αλλά ο Λάκη θέλει μονίμως το 100% της προσοχής σου. Νομίζω ότι χρειάζεται όρια, δεν μπορεί να σκίζει καλύματα, ούτε να κονίζει τα νύχια στο κάθεσμα σου ενώ μιλάς και οδηγείς. Περαιτέρω εκπαίδευση ίσως να βοηθούσε. Εσύ αποφασίζεις βέβαια, εγώ μια σκέψη είπα μόνο. Και εγώ του απάντησα, το όνομα του είναι Λάκη γιατί το είχε γράψει λαθασμένα το όνομα, ή το είχε γράψει Λάκη που σημαίνει τυχερός, είναι Λάκη, και εφόσον σε ενοχλεί τόσο πολύ, σου συστήνω να μην παρακολουθείς τα βίντεο. Ο Λάκη είναι ζώο με τραυματικό παρελθόν και όσο πάει εξελίσσεται σε σχέση με το πώς ήταν, ευχαριστώ. Και για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να τον είχα βάλει και σε απόκρυψη τον άνθρωπο αυτόν και έκανα ανάρτηση στην κοινότητα το σχόλιο του και έγραψα από πάνω, προφανώς δεν βοηθήθηκε τόσο πολύ στην ανάπτυξη της συναισθηματικής του νοημοσύνης, χαχαχα, και εννοούσα ότι εφόσον είχε γράψει στο σχόλιο του, το οποίο ήταν nagging, στα θετικά που είχε γράψει στην αρχή, αγαπητή Θέκλα, σου οφείλουμε όλοι μας τεράστια γνωμοσύνη γιατί μας βοηθάς αποφασιστικά να εξελίξουμε το επίπεδο της συνείδησης μας και της συναισθηματικής μας νοημοσύνης, και μετά έρχεται να κάνει nagging, να αποδώσει στο σκύλο ανθρώπινα χαρακτηριστικά ότι ο σκύλος ζηλεύει και ότι καταλαβαίνει και ότι κάνω κάτι που με ευχαριστεί και επειδή κάνω κάτι που με ευχαριστεί κάνει φασαρία κλπ. Έβαλα αυτή την ανάρτηση και έβαλα σε απόκρυψη το προφίλ αυτό. Ήταν ενός ανδρός, είχε ανδρικό όνομα. Σήμερα, δηλαδή 23 μέρες μετά, έρχεται ένα email από αυτό τον άνθρωπο με τον τίτλο «Συγγνώμη». Για το διαβάσω. Αγαπητή Θέκλα, θα ήθελα να σου ζητήσω μία ειλικρινή συγγνώμη για το σχόλιο που έκανα στις αρχές του έτους για το Λάκη και για τη χρησιμότητα περαιτέρω εκπαίδευσης. Δεν το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή πόσο άσχημο ήταν. Περισσότερο μίλησα ως ένας αυστηρός και υπερπροστατευτικός σκυλόγα των μπαμπάς, καθώς τυχαίνει να φροντίζω ζώα, αλλά και ως ένας άνθρωπος που έκανα ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσω το φόβο οδήγησης. Επίσης μου είχε συμβεί και κάτι απίστευτα χιδαίο εκείνες τις μέρες που με είχε αποσυντονίσει και με είχε αποσυνδέσει πλήρως από τον εαυτό μου. Ευτυχώς που αναζήτησα αμέσως ψυχική βοήθεια. Νιώθω πως ήταν η καλύτερη επιλογή που έκανα. Όλα αυτά δεν τα αναφέρω για να δικαιολογηθώ, αλλά για να έχεις μια πληρέστερη εικόνα του πλαισίου που ενθάρρυνε το ατυχές και παρεμβατικό σχόλιο μου. Δεν έχω καμιά δικαιολογία, δεν είχα κανένα δικαίωμα να σου πω τι θα κάνεις με το σκυλί σου χωρίς να γνωριζόμαστε και χωρίς να μου το έχεις ζητήσει. Το αν έχω μία μικρή πείρα δεν μου δίνει κανένα δικαίωμα να εκφέρω άποψη γενικώς και αδιακρίτως. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη του άσχημου και ατυχού σχολείου μου. Ζητώ συγγνώμη και σε ευχαριστώ πολύ που με τον τρόπο σου συνέβαλες στο να καταλάβω το λάθος μου. Με χτίμησε, λέει το όνομα του άνθρωπου, υστερόγραφο. Επιχείρησα να ζητήσω συγγνώμη τόσο από εσένα, Θέκλα, όσο και από τα μέλη της κοινότητας που πιθανώς προσβλήθηκαν δημοσίως στο YouTube, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το είδατε. Έτσι, μετά από αρκετή σκέψη, αποφάσισα τελικά να σου στείλω στο προσωπικό σου email. Δεν θα επιθυμούσα καμία δημοσιότητα, απλώς αισθάνομαι ότι αυτό που κάνω τώρα είναι το σωστό. Αυτό το email ακριβώς με τον τίτλο «Συγγνώμη» είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι κάποιος άνθρωπος στον οποίο μπορεί να βάλεις όρια και να του πεις ότι αυτό που μου λες τώρα είναι nagging, αυτό που μου λες τώρα με στενοχωρεί, να του ξεκαθαρίσεις ότι αυτό που μου είπες με έχει ενοχλήσει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος, εάν έχει καλή διάθεση και αν είναι πνευματικός άνθρωπος, να καταλάβει το λάθος του, να ανασκευάσει αυτό που έγινε και να γίνει η σχέση ακόμη καλύτερη. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω μεγάλη εκτίμηση για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε το θάρρος να έρθει και να ζητήσει συγγνώμη. Είχε το θάρρος να παραδεχτεί ότι ναι, έκανα λάθος, ή ταπεινώθηκε κιόλας να μου μιλήσει για το τι του είχε συμβεί εκείνες τις μέρες, το οποίο δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποιος. Φυσικά κάποιος μπορεί να πει, ένας ευάλωτος ναρκισσιστής μπορεί να μιλήσει
Μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματά του για να ζητήσει κατανόηση, για να επισύρει τη λύπηση, να κάνει επίκληση στο συνέστημα. Ας ελπίσουμε πως δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτό που έπιασα εγώ όμως διαβάζοντας αυτό το email είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ένα σχόλιο, ήταν εκείνο το σχόλιο νέκινγκ, τον ξεμπρόστιασα, του την είπα δημοσίως, χωρίς να φαίνεται το όνομα του φυσικά, αυτός ήξερε ποιος ήταν που έκανε το σχόλιο. Και ήρθε εκ των υστέρων 3 εβδομάδες μετά να μου γράψει αυτό το email. Αν ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε τι μας ενοχλεί στη συμπεριφορά του άλλου και δίνουμε ανατροφοδότηση στους ανθρώπους, ειδικά τους ανθρώπους που αγαπούμε, όπως έγραψε η φίλη στο σχόλιο της, τους ανθρώπους για τους οποίους έχουμε κάποια συναισθήματα και που θέλουμε να διαφυλάξουμε τη σχέση μας, τότε και μόνο τότε τους δίνουμε την ευκαιρία να αναδείξουν και να αποδείξουν τα κίνητρά τους και ποιοι πραγματικά είναι. Αν ξεσκεπάσεις έναν άρκισο θα σου επιτεθεί χειρότερα από πριν. Μπορεί να σου επιτεθεί ευθέως, δηλαδή να αρχίσει να στη λέει, ή μπορεί να σου κάνει το λεγόμενο gaslighting. Εμένα μου είχε τύχει πρόσφατα κάτι τέτοιο. Δέχθηκα μία παρατήρηση από κάποιον άνθρωπο για κάτι. Την ώρα που άκουσα αυτή την παρατήρηση, που μου είπε φυσικά με πολύ αγάπη στο λέω και για το καλό σου, ήταν συνομιλία εκ του σύνεγγυς, δεν ήταν γραπτό, δεν ένιωσα καλά. Και ήδη από την επαφή δεν ένιωθα καλά. Ήταν κάτι που... κάτι αδιόρατο με ενοχλούσε. Πραγματικά δεν ένιωσα καλά. Όμως δεν είπα κάτι εκείνη την ώρα, εντάξει, σε ευχαριστώ. Μου είχε πει για κάτι, ρε παιδί μου, για μια περίπτωση στην οποία είχα μιλήσει δημοσίως, ότι είχα χρησιμοποιήσει και καλά λέξεις οι οποίες ήταν προσβλητικές ή δεν έπρεπε να τις χρησιμοποιήσω. Τέλος πάντων, επειδή ήταν ηχογραφημένο εκείνο το πράγμα, εκείνο η εκπομπή στην οποία αναφερόταν, πήγα πίσω, ξανάκουσα την εκπομπή και πραγματικά είδα ότι ήταν μια εκπομπή η οποία είχε οτιδήποτε άλλο παρά απρέπεια. Σε καμία περίπτωση δεν είχε απρέπεια η εκπομπή εκείνη. Και στέλνω ένα μήνυμα και λέω θέλω να σε ενημερώσω ότι προβληματίστηκα από αυτό που μου είπες τότε πριν 4-5 μέρες. Γι' αυτό κάθισα και το ξανάκουσα με προσοχή αυτό το ηχητικό που μου είπες ότι δεν σου άρεσε ότι χρησιμοποίησα κάποιες λέξεις τις καθομιλουμένες και κάποιες λέξεις μπιπ. Αντιθέτως, θεωρώ, να διαβάσω ακριβώς τι έγραψα και όλα, δεν είναι το μυστικό. Ένα λεπτό να το βρω. Λοιπόν, κάθισα και άκουσα ξανά αυτό για το οποίο με έκανες παρατήρηση πώς χρησιμοποιούσα χιδές λέξεις και δεν ήταν σωστό. Είχε πολύ καιρό που έγινε αυτή η ηχογράφηση και δεν θυμόμουν ακριβώς τι είχα πει. Το άκουσα λοιπόν. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια συζήτηση ουσίας, γεμάτη πνευματικότητα που περιέχει cutting edge science για την επιστήμη των σχέσεων. Είμαι πραγματικά σοβαρά προβληματισμένη για το αν συμφωνούμε στις απόψεις μας και αν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος με τάση προς τη συνεξάρτηση, το παλεύω, κάνω συνέχεια ψυχοθεραπεία, αλλά ακόμη κάποιες φορές αργώ να αναγνωρίσω την τοξικότητα και το nagging. Με προβλημάτισε το σχόλιο σου τότε και σήμερα που βρήκα χρόνο άκουσα ξανά αυτό για το οποίο με έκανε σχόλιο και σου τα γράφω. Και μου απάντησε με ξεκάθαρο gaslighting. Θέκλα μου, γεια σου, το μόνο που ξέρω είναι ο τρόπος που το είπα εγώ. Και αυτός ήταν καθαρά αγαπητικός και παράλληλα προστατευτικός προς ένα άνθρωπο που εκτιμάω και θαυμάζω πολύ το ψυχοεκπαιδευτικό του έργο και τη δουλειά του. Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει ανοιχτό, μπορούμε να μιλήσουμε όποτε θες. Γεια σου. Αυτή η απάντηση είναι μια απάντηση gaslighting. Δηλαδή εγώ σου λέω ότι αυτό που μου είπες με προβλημάτισε, μα έκανε να νιώσω άσχημα, το δέχτηκα την ώρα που μου το είπες γιατί έχω την μία τάση προς τη συνεξάρτηση και δεν αναγνωρίζω εύκολα το nagging, ειδικά αν είναι σε μια live συνομιλία, στο γραπτό κείμενο είναι πιο εύκολο να το αναγνωρίσω. Σου λέω ότι
διαφωνώ με αυτό που μου είπες τότε. Σου λέω ότι έχω ξανακούσει αυτό το περιεχόμενο για το οποίο θεώρησες ότι έπρεπε να με προστατεύσεις και μου λες ότι εγώ το έκανα μόνο με αγάπη και προστατευτικότητα. Από τι να με προστατεύσεις δηλαδή, από τον εαυτό μου? Λοιπόν, εγώ άφησα εκεί αυτή τη συνομιλία. Εννοείται ότι δεν επικοινώνησα ξανά και ούτε έχω σκοπό να επικοινωνήσω ξανά, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται κάποιος όταν του εκφράσουμε ξεκάθαρη ανατροφοδότηση για το πώς μας έκανε να νιώσουμε κάτι το οποίο μας είπε, δείχνει ακριβώς και τις προθέσεις του και την όποια πνευματικότητα έχει ή δεν έχει. Δηλαδή, αν έρθει ένας άνθρωπος να μου πει ότι αυτό που μου είπες το άκουσα εκείνη την ώρα, μετά ένιωσα άσχημα, ένιωσα προβληματισμένη, μπήκα στη διαδικασία να καθίσω να ακούσω μια ολόκληρη ώρα ένα ηχητικό για να δω αν είχες δίκιο σε αυτό που είπες. Ακούγοντας το ξανά, έχω μια εντελώς διαφορετική γνώμη από αυτή που είπες εσύ. Και θέλω να σου το πω, και εσύ μου λες, το μόνο που ξέρω είναι ότι εγώ είχα καλές προθέσεις και είχα προστατευτικότητα. Τι σημαίνει? Σε βγάζω τρελή. Το σε βγάζω τρελή σημαίνει gaslighting. Άρα... Και επίσης δεν παίρνω εκείνη την ώρα τηλέφωνο, δεν επικοινωνώ εκείνη την ώρα, δεν προσπαθώ εγώ τις επόμενες ημέρες να επικοινωνήσω. Λέω, αν θέλεις εσύ, το αφήνω ανοιχτό να επικοινωνήσουμε. What? 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 Αυτή και αν είναι μεταβίβαση ευθύνης, αυτό και αν είναι gaslighting. Ξαναλέω, gaslighting είναι το να βγάζουμε τον άλλον τρέλο και να τον κάνουμε να πιστεύει κιόλας ότι είναι τρελός. Ε, όχι, δεν είμαστε τρελοί. Δεν είμαστε τρελοί με αυτή την έννοια. Την τρέλα μας την έχουμε και δεν την πουλάμε κιόλας. Δεν είναι προς πώληση η τρέλα μας, είναι για δική μας... είναι για δική μας διασκέδαση. Το λέω εντός εισαγωγικών τρέλα, με κάθε σεβασμό προς οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή. Λοιπόν, άρα όταν κάποιος μας κάνει nagging, εμείς... Έστω και αν έχουμε αγάπη προς εκείνον τον άνθρωπο, έστω και αν μας ενδιαφέρει αυτή η σχέση, έστω και αν δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε κανέναν, καλά κάνουμε να δίνουμε ξεκάθαρη ανατροφοδότηση και η απάντηση του άλλου και η ανταπόκριση του άλλου μπορεί να γίνει άμεσα, μπορεί να γίνει αργότερα, θα καταδείξει ακριβώς τις προθέσεις του. Ένας άνθρωπος με καλές προθέσεις, ένας άνθρωπος που δεν έχει κακό σκοπό, θα στενοχωρηθεί που μας έχει στενοχωρέσει, θα νιώσει την ευθύνη του ότι έστω και άθελά του ή θεωρώντας πως έτσι θα βοηθούσε, μας έχει βλάψει και θα προσπαθήσει να επανορθώσει, όχι να μας βγάλει τρελούς. Και πάμε τώρα στο τρίτο κείμενο. Σας είπα, έχω τρία κείμενα από τα οποία σήμερα έχω πάρει αφορμή για το σημερινό βίντεο. Μια φίλη με ρώτησε το εξής για το closure, κλείσιμο, το αίσθημα κλεισίματος, για το χθεσινό βίντεο, το οποίο μιλούσε για επιτυχία αντιμετώπιση νέγκινγκ. Μίλησες για closure. Εγώ είμαι άνθρωπος που χρειάζομαι απαραίτητα closure, κλείσιμο δηλαδή, μετά από μια προστριβή με κάποιον, έναν καυγά, μια διαφωνία κλπ. Είτε είναι φίλος μου ή φίλη μου, είτε όχι. Έχει δηλαδή η φίλη ανάγκη η ίδια προσωπικά το closure. Το χρειάζομαι για να κλείσω το θέμα μέσα μου και για να κλείσει και ο άλλος το θέμα μέσα του. Έχω ανάγκη να απολογηθώ για κάτι αν νιώθω ότι έφταξα και να εισπράξω απολογία αν πρέπει. Όμως αρκετός κόσμος δεν το έχει ανάγκη αυτό, ούτε το επιδιώκει και κατά κρίβεια το αποφεύγουν και ακόμα και αν το ζητήσεις εσύ αρνούνται. Να το παράδειγμα που σας διάβασα τώρα, με τον άνθρωπο που του έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το ότι είχα στενοχωρηθεί και είχα μπει στη διαδικασία να ακούσω το ηχητικό και να απαντήσω και... Λοιπόν, προσπάθησα να καταλάβω τι είδους χαρακτήρες είναι αυτοί που δεν το χρειάζονται ή και που τους ενοχλεί. Δεν είναι μόνο η νάρκηση που το αποφεύγουν. Βέβαια γνωρίζω νάρκησους που το επιδιώκουν το closure, αλλά για να σε χτυπήσουν σαν χταπόδι για ώρες και να σου κάνουν gaslighting και να υποκληθείς, αφού όμως αναγνωρίσεις το δίκαιό τους. Όμως έχει και ανθρώπους με άλλα στυλ προσωπικότητας τους οποίους ενοχλεί το closure, συνήθως εγωιστές και ψυχρούς. Αλλά αυτό το λέω χωρίς στοιχεία, πέραν το δικό μου
γνωριμιών. Αν έχει κάποιο νόημα αυτό στη ψυχολογία, βασικά η σημασία του να έχεις ανάγκη ή να μην έχεις ανάγκη το closure. Θα χαρώ πολύ αν με παραπέμψεις σε κάποιο βίντεο, βιβλίο, δημοσίευμα σχετικό. Και της έστειλα ένα βίντεο. Της έστειλα να δει ένα βίντεο με τη δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου για τη ψυχολογία της συγχώρεσης. Το οποίο σύντομα θα το κάνω μοντάζ, να το βγάλω για να το ξαναδούμε, γιατί είναι πολύ ωραίο βίντεο και είναι πολύ ωραίο όσα λέει η Αριστονίκη μας εκεί πέρα για τη συγχώρεση. Λοιπόν, ανάγκη για κλείσιμο, ανάγκη για closure. Η λέξη closure σημαίνει κλείνω, κλείσιμο. Ανάγκη για συναισθηματικό κλείσιμο μετά από μία διαφωνία, μετά από μία προστριβή, μετά από μία κατάσταση η οποία έχει στενοχωρήσει και τους δύο ανθρώπους, είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε. Είναι εξαιρετικά φυσιολογικό ο άνθρωπος να θέλει να κλείνει τα ζητήματά του και να θέλει να καταλαβαίνει τι ακριβώς έγινε στη ζωή του. Δεν ξέρω αν αυτό που έγραψε φίλη για ψυχρούς και εγωιστές ανθρώπους. Νομίζω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι φοβόμαστε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Θα μιλήσω από τη δική μου κλινική πείρα ως ψυχολόγος που εργάζομαι πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται την αλήθεια. Φοβόμαστε την αλήθεια. Φοβόμαστε να αντικρίσουμε κατάματα το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι στους οποίους είχαμε εμπιστευτεί και στους οποίους έχουμε επενδύσει πολύ συναισθηματικά δεν άξιζαν τις επένδυσεις μας και δεν άξιζαν τις εμπιστοσύνες μας. Μας τρομάζουν τρόποντινά κάποιες πικρές αλήθειες. Επίσης κάποιοι από εμάς είμαστε δειλοί και φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και την ευθύνη των πράξεων μας. Επίσης κάποιοι άλλοι έχουν ψυχαναγκαστικές τάσεις, οπότε θέλουν επιμόνως οπωσδήποτε κλείσιμο και οπωσδήποτε συζήτηση με τον άλλον για να κλείσει η κουβέντα. Δηλαδή η φίλη που μου στείλε αυτό το μήνυμα μπορεί η ίδια να έχει μια ψυχαναγκαστική τάση. Δεν ξέρω, δεν σου κάνω διάγνωση, πήγαινε σε ένα ψυχολόγο που κοντά να το δεις. Να μην μπορεί, να έχει μια ανάγκη να ελέγχει τις συνθήκες και να νιώθει άσχημα, δεν μπορεί να βάλει κλείσιμο σε κάτι. It takes two to tango. Χρειάζονται δυο για να χορέψουν ταγκό και χρειάζονται δυο για να γίνει κλείσιμο. Κάποιες φορές οι άλλοι δεν είναι διατεθειμένοι για κλείσιμο. Δεν θέλουν να συζητήσουν, δεν θέλουν να μιλήσουν, πάνε no contact μαζί μας, μας απαντούν με έναν τρόπο που αποτελεί gaslighting ή οτιδήποτε άλλο και το να επιδιώκουμε οπωσδήποτε το κλείσιμο με εκείνους τους ανθρώπους μπορεί να είναι εις βάρος της δικής μας ψυχικής υγείας και να είναι και κάτι που να μην το δικαιούμαστε, δηλαδή να παραβαίνουμε τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Ο καθένας δικαιούται να πάει no contact μαζί μας. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι άλλοι άνθρωποι να μας μιλούν. Δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν συζητήσεις μαζί μας. Δικαιούται ένας άνθρωπος να πει ότι εγώ από σήμερα αποφασίζω ότι θα πάω no contact με τη Θέκλα, γιατί είναι παλιό χαρακτήρας κατά τη γνώμη μου και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Δεν μπορώ εγώ να πάω να τον παρακαλώ να συνομιλήσει μαζί μου έστω και για closure. Ναι, μπορεί κάποιος να μου πει δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω κορίτσι μου. Δεν μπορώ να τον υποχρεώσω να μου ξαναμιλήσει. Δεν έχω κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ή νομικό δικαίωμα να ζητώ από τον άλλον να συνομιλήσει μαζί μου. Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις που κάνουμε, οι φιλίες, οι συνεργασίες, οι ερωτικές σχέσεις έχουν αυτό το ρίσκο. Να επενδύσουμε συναισθηματικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος να μην σεβαστεί την επένδυσή μας. Να αποφασίσουμε ότι θα είμαστε μαζί με έναν άνθρωπο σε μια μορφή σχέσης, είτε φιλική, είτε συνεργατική, είτε ερωτική, συνεργασιακή, είτε ερωτική, και ο άλλος να πει δεν παίζω πλέον. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε ο άλλος να είναι εκεί όταν δεν θέλει. Άρα, όσοι από εμάς έχουμε τάσεις ψυχαναγκασμού και ελεγκτικές τάσεις, δηλαδή είμαστε τόσο ανασφαλείς και αγχώδεις που θέλουμε να νιώθουμε ότι όλοι είναι εντάξει μαζί μας, όλοι έχουν συμφωνήσει μαζί μας, έχουμε κλείσει όλους μας τους λογαριασμούς, πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το υπαρξιακό μας άγχος. Γιατί ναι, όταν είσαι ζωντανός και ζεις
και δημιουργείς και υπάρχεις, ναι, με κάποιους ανθρώπους θα ταιριάξεις, με κάποιους δεν θα ταιριάξεις. Με κάποιους θα τα βρεις, με κάποιους δεν θα τα βρεις. Και δεν γίνεται να είμαστε φίλοι με όλους, δεν γίνεται να είμαστε εξηγημένοι με όλους, δεν γίνεται να καταλαβαίνουμε όλους και δεν γίνεται να μας καταλαβαίνουν όλοι, εκτός και αν είμαστε χαμελέοντες. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυθεντικός και ζει τη ζωή του αυθεντικά με βάση τα συναισθήματα του, τις αρχές και τα πιστεύω του, θα έχει και ανθρώπους που δεν τον συμπαθούν, θα έχει και ανθρώπους που τον μισούν, θα έχει και haters. Θα έχει και συμπάθειες, θα έχει και απαρέσκειες. Θα έχει ανθρώπους οι οποίοι πίνουν νερό στο όνομά του, θα έχει ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν το όνομά του, βγάζουν σπηριά. Όλοι μας. Όποιος ζει αυθεντικά, έχει και ανθρώπους που τον αγαπούν και ανθρώπους που τον μισούν. Όποιος ζει αυθεντικά, έχει ανθρώπους που τον θαυμάζουν και έχει και ανθρώπους που δεν θέλουν να τον δουν μπροστά τους. Δεν είναι αυθεντικός ένας άνθρωπος που είναι χαμελέον, που τα έχει με όλους καλά. Για να τα έχεις με όλους καλά, σημαίνει ότι δεν θα ζεις αυθεντικά. Οπότε, όταν ο άλλος δεν μας δίνει closure, όπως το θέλουμε εμείς, πρέπει να καθίσουμε εμείς με τον εαυτό μας να δώσουμε αυτό το closure. Που αυτό το closure έχει να κάνει με την ανάληψη της δικής μας ευθύνης. Πού έχω φταίξει εγώ? Για παράδειγμα, αυτό που σας είπα προηγουμένως με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μου δίνει την ευκαιρία για closure. Τι κάνω? Κάθομαι και λέω, πού έχω φταίξει εγώ? Ποια ήταν η δική μου λανθασμένη εκτίμηση στην αρχή της γνωριμίας μας? Γιατί έδωσα περισσότερο credit από όσο θα έπρεπε να δώσω? Γιατί έδωσα περισσότερη πίστη από όσο θα έπρεπε να δώσω? Γιατί έδωσα περισσότερη εμπιστοσύνη από όσο θα έπρεπε να δώσω? Γιατί θεώρησα ότι με αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζουμε χωρίς να το ελέγξω στην πράξη να δω αν ταιριάζουμε? Μήπως κολακεύτηκα από καλά λόγια που μου είπε? Ποια είναι η δική μου ευθύνη? Βρίσκω τη δική μου ευθύνη και κάθομαι να δουλέψω τη δική μου ευθύνη για να βελτιώσω τον εαυτό μου και έτσι αποκτά νόημα αυτή η εμπειρία, αποκτά νόημα προς καλυτέρευση του εαυτού μου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καλή ιδέα να αναλαμβάνουμε ευθύνη για πράγματα που δεν φταίμε. Δηλαδή δεν φταίω εγώ αν ο άλλος έχει βιώσει φθόνο για μένα. Δεν φταίω εγώ αν ο άλλος έχει κάποια αρνητικά κίνητρα. Δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Το δικό μου το πρόβλημα είναι γιατί να έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση και να κολακεύομαι από επιφανειακές προσεγγίσεις και να μην αγαπάω περισσότερο τον εαυτό μου, να μην προστατεύω περισσότερο τον εαυτό μου και την αυθεντικότητα. Έτσι έχεις ένα πολύ καλό κλείσιμο, εξαιρετικό κλείσιμο. Και αυτό μπορεί να συμβεί και σε γάμους. Υπάρχουν περιπτώσεις ξαφνικού χωρισμού που χωρίζεις από γάμο, ρε παιδί μου, και άλλος δεν θέλει να σου μιλήσει, ο άλλος σε μπλοκάρει από παντού. Σε χωρίζει, κάνει κάποιες απαιτήσεις οι οποίες είναι, μπορεί να είναι και άδικες. Και μετά σου λέει, μίλα με τον δικηγόρο μου. Και δεν σου ξαναμιλάει. Δεν δέχεται να έχει καμία επαφή μαζί σου. Από γάμο. Με άνθρωπο που έχεις ζήσει χρόνια. Και εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να απαιτήσεις ο άλλος να σου μιλήσει. Δεν δικαιούσε. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα του άλλου να σου πει, δεν θέλω να είμαι πλέον παντρεμένος μαζί σου. Να ο δικηγόρος μου, μίλα μαζί του να βγει το διαζύγιο. Έχω αυτές τις απαιτήσεις. Τι απαιτήσεις έχεις, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί σου. Καμία επαφή μαζί σου. Όσο τραγικό κι αν είναι, όσο τραυματικό κι αν είναι, όσο, τι να πω, άσχημο κι αν είναι, σοκαριστικό κι αν είναι, είσαι υποχρεωμένος να το αντέξεις, είσαι υποχρεωμένος να το αποδεχθείς και είσαι υποχρεωμένος αν θες να είσαι πνευματικός άνθρωπος και να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεσαι και γίνεσαι συνεχώς καλύτερος, να βρεις νόημα μέσα από αυτή την ιστορία, να βρεις ποια ήταν τα δικά σου λάθη, και ήταν τα δικά σου φτεξίματα, αν θέλετε, πώς δεν προστάτευσες τον εαυτό σου, πώς βρέθηκες σε αυτή τη συνθήκη, να κάνεις μια ανατίμηση και να πεις, ρε παιδί μου, παραμέλησα την ψυχή μου, αλλά στο τέλος της ημέρας είχα αυτά τα θετικά, είχα όλα αυτά τα αρνητικά, ίσως να έπρεπε και εγώ να πάρω την απόφαση να χωρίσω και να μην άφηνα τον άλλο να την πάρει και ούτω καθεξής, και να φτάσεις στο να βρεις ένα δικό σου closure, ένα δικό σου κλείσιμο για μια ιστορία που πονάει πολύ, προκειμένου να μην χάσεις το μυαλό σου. Ξαναλέω, εδώ από γάμο σε χωρίζουν και σε μπλοκάρουν από παντού και δεν σου μιλάνε. Σκέψου, από μια σύντομη γνωριμία ή από μια σύντομη φιλία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το closure το βρίσκουμε μόνοι μας. Και επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά καλές προθέσεις
όταν του δώσεις ανατροφοδότηση θα προβληματιστεί ουσιαστικά και θα χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία προς όφελος του. Έχετε την αγάπη μου και χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί εξελισσόμαστε και προοδεύουμε μαζί στο κανάλι αυτό. Χαίρομαι. Χαίρομαι.